Γεια σας κύριε Γαϊτάνη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Αγκαντώνα, καλησπέρα κύριε Φουσκίδη, χαίρομαι πολύ που σας ακούω, είμαι πολύ καλά. Να είστε καλά. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα από τα γενικότερα και μετά να περάσουμε στα ειδικότερα. Κρατάω στα χέρια μου τη δημοσκόπηση της Μέτρων που την παρακολουθήσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και στο ερώτημα που έχει να κάνει κύριε Γαϊτάνη με την πορεία της χώρας, στο αν δηλαδή η χώρα αυτή την περίοδο κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση, το 68% των συμπολιτών μας απαντά ότι πάμε προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση και θέλω να μας πείτε, επειδή βλέπουμε και τα δείπνα που έχουν ξεκινήσει μεταξύ βουλευτών και υπουργών, την ερώτηση των 10 συν 1, 11, πείτε το όπως θέλετε, ποια είναι η δική σας εικόνα? Να σας πω, η δική μου εικόνα εδώ και 1,5 μήνα περίπου που είμαι Γενικός Γραμματέας Έδρας Συγκοινωνίας κινείται λίγο περισσότερο από αυτό το ενδιαφέρον αντικείμενο, το οποίο έχει να κάνει και με τη δική μου επαγγελματική και επιστημονική καριέρα, όπως γνωρίζετε, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κατάσταση, η οποία φαντάζομαι θα αναφερθούμε λίγο παρακάτω σε αυτό, μπορεί πολλαπλώς να ωφελήσει και ωφελεί ήδη την κοινωνία και την οικονομία σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Τώρα από εκεί πέρα στη μεγάλη εικόνα μπορώ να σας πω το εξής. Είμαστε, η δική μας κυβέρνηση είναι ήδη 5 χρόνια. Προφανώς είναι η δεύτερη θητεία. Προφανώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Εμείς όμως κινούμαστε βάσει του προγράμματος το οποίο έχουμε κληθεί να υλοποιήσουμε ύστερα από τις εκλογές του 2023. Και εκεί θα γίνει, πάνω σε αυτό θα γίνει, αν θέλετε, απολογισμός το 2027. Που θα γίνει η εκλογική αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα προφανώς είμαστε υποχρεωμένοι να φουγκραζόμαστε τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς των πολιτών, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν πολλές φορές και οι μετρήσεις. Όμως εμείς θα κινηθούμε αταλάντευτα σε αυτή την κατεύθυνση που μας έχει τάξει ο λαός με την ψήφο του και θα αξιολογηθούμε πάνω σε αυτά. Τα υπόλοιπα αναλύονται, λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται ώστε να συνεχίσει η πορεία. Η πορεία όμως δεσμεύεται από τις προγραμματικές μας θέσεις το καλοκαίρι του 2023. Ναι, το θέμα όμως, κύριε Γαϊτάνη, είναι αυτό της αποτελεσματικότητας. Εδώ συζητούμε και σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με τα μεγάλα μέτωπα, την ακρίβεια θα πω εγώ, αλλά και σε επιμέρους καταστάσεις. Και επειδή είστε χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, από μαθητής κυριολεκτικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς τοποθετήσετε στην κουβέντα που έχει ανοίξει, ιδιαιτέρως από τις ευρωεκλογές και μετά, και το 28%, σχετικά με τη φυσιογνωμία της κυβέρνησης και του κόμματος. Έχουμε αφενός τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να βγαίνουν δημόσια και να εκφράζουν την αντίθεσή τους με κεντρικές κυβερνητικές επιλογές, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή. Έχουμε μια σειρά από στελέχη σας που λένε ότι θα πρέπει να στρίψετε και πάλι προς τα δεξιά, να σκεφτείτε περισσότερο τη ραχοκοκαλιά σας, την οποία την έχετε εγκαταλείψει, όπως λένε οι συγκεκριμένοι βουλευτές και στελέχοι. Άλλοι επιμένουν ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μόνο όταν ανοίγεται προς το κέντρο. Εσείς πώς τοποθετήσετε σε αυτή την κουβέντα? Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε, όπως σας είπα προηγουμένως, να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα και να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κατάσταση για τους Έλληνες πολίτες. Για παράδειγμα, αν δείτε τα χρήματα που διοχετεύονται για έρευνα και καινοτομία τα τελευταία χρόνια, οι δαπάνες στην πρώτη τετραετία έχουν αυξηθεί 20%. Έχουμε μειώσει την ανεργία, έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Προσπαθούμε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να δημιουργήσουμε μια διαφορετική εικόνα για όλους τους Έλληνες. Ας πούμε, προσπαθούμε και χρηματοδοτούμε προγράμματα που κρατάνε τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα και τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν επιστημονικά και όχι μόνο αυτό, να δημιουργήσουν και επιχειρηματικότητα γύρω από τις ιδέες τους για να βοηθήσουν και την ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί. Όλα αυτά, κύριε Φουσκίδη και κυρία Γκαντώνα, απαντούν στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και, αν θέλετε, είναι και απόλυτα συμβατά με όσα έχουμε υποσχεθεί και όσα πρεσβεύουμε. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία απόκληση σε ό,τι αφορά και από αυτά που πιστεύουμε αλλά και από όλα όσα έχουμε υποσχεθεί να κάνουμε. Από εκεί πέρα, πάντα βέβαια, σε μια δημοκρατία, σε ένα κόμμα, σε μια κυβέρνηση υπάρχουν απόψεις οι οποίες στο δημόσιο διάλογο τίθενται και αξιολογούνται. Όμως το δικό μας το σχέδιο είναι να καταφέρουμε στο τέλος της ημέρας, όπως το κάναμε πιστεύουμε μέχρι το 2023 και γι' αυτό το λόγο αξιολογηθήκαμε θετικά από τους πολίτες, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πριν μια εβδομάδα ολοκληρώθηκε η υποβολή ενός προγράμματος προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο
να συνενώσει, αν θέλετε, να συγκεράσει επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Με στόχο όχι μόνο να δημιουργούν θέσεις εργασίας, αλλά και ελληνικές ιδέες να μπορούν να έχουν μια επιχειρηματική προοπτική. Αυτό θεωρείται ότι δεν είναι κάτι που απαντά στους προβληματισμούς της νέας γενιάς ή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θέλει νέες διεξόδους. Αυτό λοιπόν το κάνει συστηματικά η δική μας η κυβέρνηση και θα συνεχίσει να το κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο θα απαντήσουμε τελικά στα προβλήματα των πολιτών. Με πράξεις, αν θέλετε, και όχι τόσο με συζητήσεις, οι οποίες στο τέλος της ημέρας πρέπει πάντα να έχουν και ένα πράγμα. Και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, κατά την πρόσφατη παρουσία του στη ΔΕΘ, προχώρησε έτσι σε μια εκτενή αναφορά, θα πω εγώ, στα ζητήματα που αφορούν το δικό σας το χαρτοφυλάκιο, στην έρευνα και στην καινοτομία. Θέλετε να μας τα εξειδικεύσετε λίγο εν είδη αρμόδιου υπουργού, όπως συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες? Λίγο σφιχτά. Κοιτάξτε, πολύ σύντομα, εμείς ο Πρωθυπουργός με τις εξαγγελίες που έκανε προσπαθεί να δώσει περισσότερα κίνητρα ώστε επιχειρήσεις να επενδύσουν στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερα καινοτόμα προϊόντα που με τη σειρά τους είτε θα λύσουν προβλήματα που έχει η κοινωνία μας είτε θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, περισσότερες εξ αυτών πολύ καλά αμοιβόμενες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυξάνονται οι φορολογικές εκτόσεις για τέτοιου είδους επενδύσεις. Ήδη η Ελλάδα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε από τα υψηλότερα κίνητρα για τέτοιου είδους επενδύσεις και σας θυμίζω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν η Golden Visa για επενδύσεις μέχρι 250.000 ευρώ σε νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται στο πιστοποιημένο μητρό της Elevate Greece, ένα πρόγραμμα που θα αρχίσει να τρέχει από 1η Ιανουαρίου, το οποίο στοχεύει να δώσει στους επενδυτές άλλη μία επιλογή σε ό,τι αφορά την Golden Visa. Αυτά λοιπόν, κυρία Γκαντώνα και κύριε Φουσκίδη, είναι χρήματα που θα πέσουν στο ελληνικό σύστημα έρευνας και ανάπτυξης με στόχο να εξελίξουν υπάρχουσες ιδέες, αλλά πάνω απ' όλα να δημιουργήσουν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Και αυτά είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, σωστά? Όχι, κάποια είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά που σας λέω εγώ είναι επενδύσεις που θα γίνουν από εταιρείες είτε από ξένους που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα για να πάρουν την Golden Visa. Και πολύ γρήγορα, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι καμιά 500 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, για την έρευνα. Έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο, διότι έχει γίνει πολύ μεγάλη σχετική συζήτηση γενικά. Κοιτάξτε, για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να μας πείτε πού κατευθύνονται κιόλας. Αξιοποιούνται με χρονικό ορίζοντα 31-12 του 25 σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι αναβάθμιση κτηριακών υποδομών στα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Είναι 200 εκατομμύρια ευρώ πάνε προς τα εκεί. 145 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν είναι για εξοπλισμό για αυτά τα νέα κτίρια, όπως καταλαβαίνετε. Και το υπόλοιπο ποσό επενδύεται για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων καινοτόμων που θα απαντήσουν, αν θέλετε, σε ανάγκες της κοινωνίας. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες. Θυμίζω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Κανείς θα έπρεπε μέσα σε 2-3 χρόνια να υλοποιήσει δράση και να απορροφήσει χρήματα. Μάλιστα. Αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα για να εντάξει πάρα πολλά πράγματα που απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο. Όμως υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας που θα βοηθήσει τα ερευνητικά κέντρα να αναπτυχθούν. Σας περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γαϊτάνη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς σας ευχαριστώ. Γεια σας.